Λουκιά το βάζουν στις 12 και στις 13 Σεπτεμβρίου και οι Δήμοι της Δυτικής Μακεδονίας, αντιστεκόμενοι στην επιχειρούμενη οικονομική τους κατάρρευση. Αναφερόμενοι στο θέμα αυτό, η πρόεδρος της ΠΕ Δυτικής Μακεδονίας και δήμαρχος Εορδαίας, Παρασκευή Βριζίδου, τόνισε ότι με την αναστολή λειτουργίας των Δήμων στέλνουμε το μήνυμα στην κυβέρνηση και στο Υπουργείο Οικονομικών ότι πρέπει να αντιληφθούν το αδιέξοδο στο οποίο οδηγούν την τοπική αυτοδιοίκηση με τις περικοπές των απαραίτητων πόρων. Η οικονομική κατάσταση των Δήμων είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αναγνωρίζουμε το πρόβλημα της χώρας και πρώτοι οι Δήμοι στήριξαν την προσπάθεια που γινόταν σε πανελλαδικό επίπεδο για να μπορέσουμε να βγούμε από το αδιέξοδο. Οι πόροι των Δήμων μειώθηκαν κατά 50%. Ωστόσο, με καλή διαχείριση και με διάφορους περιορισμούς κατάφεραν οι Δήμοι να λειτουργήσουν και να εξυπηρετήσουν τον πολίτη. Η έως και 50% μείωση της χρηματοδότησης θα έχει ως αποτέλεσμα να κλείσουν όλες οι υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και άλλες υποδομές σημαντικές για τον τόπο, διευκρίνησε η κυρία Βριζίδου. Σήμερα όμως η τελευταία μείωση των τακτικών πόρων δημιουργεί τεράστια προβλήματα γιατί δεν επαρκεί ούτε για τη μισθοδοσία των μονίμων υπαλλήλων. Εάν λοιπόν οι υπάλληλοι δεν μπορούν να πληρωθούν ή αν εξαναγκαστούμε σε απολύσεις, τότε αυτό σημαίνει κατάρρευση του κράτους, διότι περισσότερη ανεργία. Άνεργοι, φτωχοί, εξαθλιωμένοι πολίτες δεν μπορούν να παλέψουν και να αγωνιστούν για να φέρουμε την ανάπτυξη και να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες. Από την άλλη, οι πολίτες που σήμερα έχουν γίνει φτωχότεροι έχουν ανάγκη των υπηρεσιών του Δήμου, οι οποίες τον εξυπηρετούν στην καθημερινότητα και πολλές φορές του δίνουν τη δυνατότητα και για εκπαίδευση των παιδιών σε διάφορες κοινωνικές δομές. Εάν δεν μπορούμε να τις συντηρήσουμε και κλείσουν, τότε πολλοί από τους γονείς δεν θα έχουν τη δυνατότητα να πάνε σε ιδιωτικές σχολές ή σε άλλους τομείς και θα στερηθεί και η νέα γενιά εκπαίδευση, θα στερηθεί τα οδεία μας, θα στερηθεί τα κολυμπητήρια και βέβαια και οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, καθώς επίσης και οι ηλικιωμένοι, και αυτοί θα βρεθούν σε πολύ δύσκολη. Ζητούμε από το Υπουργείο και την Κυβέρνηση με την διήμερη αναστολή των εργασιών των Δήμων να αντιληφθεί ότι δεν μπορεί να πέσει κάτω από ένα όριο η τακτική επιχορήγηση, διότι αυτό σημαίνει πραγματικό διέξοδο. Το θέμα απασχόλησε και την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με τους αυτοδιοικητικούς να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις που φέρει η απόφαση της κυβέρνησης για επιπλέον περικοπές στους πόρους. Εάν συνεχιστεί αυτή η περικοπή των πόρων της αυτοδιοίκησης είναι ζήτημα χρόνου το πότε ο κάθε Δήμος θα φτάσει σε στάσεις πληρωμών. Σεβόμαι την απόφαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων, προχωρούμε στην αναστολή λειτουργίας των Δήμων και σε άλλες μορφές δράσης ώστε να ενημερώσουμε τους πολίτες, να ενημερώσουμε τους δημότες μας για το ποιες συνέπειες θα έχουν αυτές οι επιλογές, αυτές οι περικοπές των πόρων της αυτοδιοίκησης. Θεωρώ λογικό να διεκδικεί το κομμάτι που τις αναλογεί και να το κάνει με τον πιο δυναμικό τρόπο γιατί έχει ευθεία αντανάκλαση στους πολίτες. Από εκεί και πέρα βέβαια όσο αφορά εδώ το δικό μας Δήμο υπάρχει πάντα η δική μας υποσημείωση και παρατήρηση ότι εάν είμαστε θωρακισμένοι οικονομικά όπως οφείλαμε να πράττουμε όλα αυτά τα χρόνια, αντίθετα είμαστε υπερδανισμένοι, θα μπορούσαμε αυτές τις δύσκολες ώρες να τα απεξέλθουμε. Τώρα φαίνεται το πρόβλημα στον Δημότη του Καλλικρατικού Δήμου Κοζάνης. Θα έπρεπε να είναι πολύ περισσότερα τα οικονομικά τα οποία δίδουν και μέσα από τον κρατικό προϋπολογισμό να δίδονται, χωρίς να έχουμε ανάγκη κάθε φορά να ψάχνουμε τι και πώς. Εμείς, σαν παράταξη και σαν κόμμα, δηλώνουμε ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί συλλογικός και συνολικός αγώνας κατά της συγκεκριμένης πολιτικής, γιατί θα συνεχιστούν δυστυχώς τα μέτρα σε κάθε κατεύθυνση και στους Δήμους, αλλά και στους εργαζόμενους και στις λαϊκές οικογένειες στη συνέχεια. Ήταν εμφανέστατη η κραυγή αγωνίας των δημάρχων και όλων των αυτοδιοικητικών για την κατάσταση που δημιουργείται και στην τοπική αυτοδιοίκηση μετά την ουσιαστικά στάση, εσωτερική στάση πληρωμών που κάνει η κυβέρνηση και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Από εκεί και πέρα όμως, για τα ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης θα πρέπει και οι αυτοδιοικητικοί ήδη να καταλάβουν ότι δεν αρκεί μόνο μια συντεχνιακή λογική. Θα πρέπει να υπάρχει ένας αυτοέλεγχος, μια αυτοεκαθάριση και μια προσπάθεια η ίδια το ίδιο αυτοδιοικητικό κίνημα να προτάξει και να προτείνει μια άλλη θεσμική αλλαγή που θα δώσει στην τοπική αυτοδιοίκηση το ρόλο που έχει η τοπική αυτοδιοίκηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ανακοίνωση της ΙΚΕΔΕ σημειώνει: γνωρίζουμε ότι τα προβλήματα που προκαλούν αυτές οι κινητοποιήσεις στην καθημερινή ζωή των πολιτών είναι μεν σημαντικά, αλλά θεωρούμε ότι είναι ελάχιστα σε σχέση με την ολοκληρωτική κατάρρευση των Δήμων. Γι' αυτό αποφασίζουμε διήμερη αναστολή λειτουργίας των Δήμων την Τετάρτη 12 και Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου και συγκέντρωση, πορεία και συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών και το Προεδρείο της Βουλής.